ήθελα να μην τους δουν να φτάνουν, διότι ήταν εντυμένοι τόσο υπέρλαμπροι. Την άσπρη γούνα αυτό. Ήταν διαχειτική από την είσοδο δηλαδή. Παιδιά, ήταν τόσο διαχειτική. Μου είπε δηλαδή αυτός ο φίλος μου ότι και να μην ήθελες να το παρατηρήσεις, έπεφτε το μάτι σου που αγκαλιάζονταν, που φιλιόντουσαν, που μιλούσανε. Που ήταν πάρα πολύ τρυφερή. Όχι, καθόντουσαν λέει στο κεντρικό καναπέ του Φώτη του Ζογλοπίτη. Που εκεί ξέρεις, είσαι και πρώτη μου, σε βλέπουν όλα τα τραπέζια, όλοι φωτογράφοι. Στον καναπέ του Φώτη με ξεπερνάει. Είναι αναπαυτικά γι' αυτό. Δεν το λέω τυχαία. Είναι ο πρώτος κεντρικός καναπές. Και έχει όνομα, ας πούμε, πώς λένε το Ελευθέριος Βενιζέλος στο αεροδρόμιο, είναι ο καναπές Ζογλοπίτη. Όλα τα μάτια πάνε εκεί. Όχι, να δεν το... Έχει τα δίκια του. Έχει δίκιο ο Βασίλης. Τώρα. Παιδιά, δεν ξέρω αν ήθελαν να το επικοινωνήσουν. Όχι, με Σάββατο βράδυ αυτό στην Πάολα. Σίγουρα δεν ήθελαν να το κρύψουν. Συγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα να μιλήσουμε λίγο και ανοιχτά. Ναι. Είναι σε ένα ήδη μαγαζί. Ναι. Φεύγουν από εκεί 3 ώρα. Δεν θα μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού που ίσως θα περνάγανε και καλύτερα. Άμα έχεις καλή διάθεση και θες να τραγουδήσεις και να περάσεις καλά. Κοίτα, πάντως δεν βλέπω να παρακολουθούσαν την καλλιτέχνη. Δηλαδή, μάλλον στο μεταξύ τους αναλώθηκαν. Ειλικρινά. Δεν... Λοιπόν, πάντως ο Κώστας κάτι θέλει να πει. Δηλαδή, βρε Κώστα μου, πού να πηγαίναν, σε κανένα μεζεδοπολείο, πού. Όχι, κάπου πιο ιδιωτικά και πιο αναπαυτικά. Ιδιωτικά τι, σε κανένα σπίτι εννοεί. Διακριτικά, ναι, σε ένα σπίτι. Αυτό σκέφτεται. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα ξενέρωτοι. Οι άνθρωποι θέλουν να διασκεδάσουν μέχρι το πρωί. Ναι, θέλουν να διασκεδάσουν μέχρι το πρωί και για να πάνε εκεί και να του δει και όλο ο κόσμο είναι αυτό που λε. Παιδιά, δεν του ένοιαζε. Εγώ αυτό πάω να πω. Εσεί τώρα κάνετε συνειρμού άλλου τύπου. Σας λέω ότι ήταν δύο άνθρωποι που πήγαν σε ένα μαγαζί που είναι γεμάτο το Σάββατο. Υπάρχουν φωτογράφοι, υπάρχουν περίεργα μάτια και ήταν διαχυτικοί και πολύ τρυφεροί και δεν τους ένοιαζε αν τους κοιτάει, ποιος τους κοιτάει. Και μάλιστα θέλω αυτός να ο φίλος πω κάτι στην τη φίλη. Μου είπε ότι εμείς φύγαμε 5,5 ώρα και ήταν ακόμα εκεί στον πρώτο κεντρικό καναπέ και πέρναγαν καλά. Αυτά είναι τα λάθη. Γιατί είδες στο βίντεο, συγγνώμη, στο βίντεο της επόμενης ημέρας φαίνεται το μέχρι τις 6 ώρα γλεντούσα στα μπουζούκια. Είναι ότι πάνε να φάω τη σοκολάτα και δεν βγαίνει. Ναι, γιατί δεν καταλαβαίνεις, σου μιλάει όλοι που ρέζωσε ή τέτοια. Αν ήταν δύο άνθρωποι, οι οποίοι δεν τους ξέρει κανένας, ούτε τον κύριο Λικουρέζο, ούτε την κυρία Καλογρίδη, θα έλεγα ναι, ότι ήταν δύο άνθρωποι που δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Είναι δύο άγνωστοι. Δεν διαφαίνεται κάποιο. Όταν όμως είναι δύο πολύ γνωστοί άνθρωποι, οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα πολύ κεντρικό, α το πούμε, μαγάζι. Παιδί μου, αν εκείνοι δεν θέλουν να το κρύψουν, εσένα τι σε νοιάζει. Ξαναλάβει τι δημοσιογραφίε τη Καλογρίδη του Λικουρέζα. Κάτσε να κοντά σχεδόν πάνω στην πίστα να πούμε. Εγώ δεν βρίσκω τίποτα περίεργο αξιοσημείωτο στην όλη υπόθεση. Αυτό που με ξεπερνάει, δηλαδή δεν με ξεπερνάει το ότι είναι 84 ο κύριο Λικουρέζο και ερωτοτροπή. Δεν με ξεπερνάει. Καλά κάνει. 84 ή 74. 84. Μακάρι να μπορούσε. Εγώ τον θαυμάζω και μα βάζει τα γυαλιά που κατάφερε μέσα σε ένα βράδυ να πάει σε δύο μαγαζιά. Καλά, εμεί δεν είπαμε ότι 12 η ώρα κλείνει το μάτι και είμαστε στο δεύτερο όνειρο. Μπράβο, και να φτάσει μέχρι τις 6 το πρωί να διασκεδάσει. Έχει μπράβο δίκιο, του Χρήστο, πραγματικά. Να μας πει πραγματικά τι κάνει, γιατί το έχουμε ανάγκη κι εμείς. Στη Φλωρίντα τώρα, ειδικά στον έκτο μήνα εγκυμοσύνης, 12 η ώρα μπορείς να είσαι στο δεύτερο όνειρο. Πάντως, παιδιά, επειδή λέτε ότι χθες ρωτούσαν όλοι και εμένα με ρωτούσαν όλοι, και ολονών η απορία ήταν μα 74 ή 84. Αυτό τους έχει κολλήσει όλους. Ωραία, τσέκαρε λίγο τα νύχια και τα νύχια. Στο ραδιόφωνο με ρωτούσαν μα 74 ή 84. Λοιπόν, και επειδή η μοίρα παίζει περίεργα παιχνίδια καμιά φορά, χθες θυμάστε που συζητούσαμε για το παρελθόν της Νατάσας Καλογρίδη. Έχει κάνει ένα γάμο ο οποίος είχε δημοσιοποιηθεί με έναν κοσμηματοπόλη από την Κύπρο, νομίζω, τον κύριο Γιώργο Μενεγάτο. Κράτησε πολύ λίγο αυτός ο γάμος, 4 μήνες. Μάλιστα, άμα δείτε, φιγουράρει στους γάμους εξπρές και ο γάμος της κυρίας Καλογρίδη με τον άντρα της και ο γάμος της Μαριαλένης Λικουρέζου με τον Απόστολο Γκλέτσο. Αλλά η σύμπτωση είναι. Η σύμπτωση είναι ότι ο Γιώργος Μενεγάτος ήταν και με τη Μαρία Ελένη Λικουρέζου σε πολύ σοβαρή σχέση. Οπότε δηλαδή καταλαβαίνεις ότι κάποιες στιγμές αυτό που λέμε ότι είμαστε μια μικρή πόλη και συναντιόμαστε. Ένα μεγάλο κρεβάτι. Εντάξει, τώρα μπορεί να το πω. Πώς είχαν γνωριστεί τότε όλοι μαζί. Και τους είχε μείνει 10 χρόνια πριν ότι να το ξαναζήσουμε. Πάντως ήταν πολύ λίγο χρονικό διάστημα παντρεμένη και η Νατάσα Καλογρίδη μαζί με τον Γιώργο, 4 μήνες. Και όταν ήταν με τη Μαρία Ελένη Λικουρέζου, ήταν για. Συγγνώμη. Η Μαρία Ελένη Λικουρέζου επίσης παντρεύτηκε και έμεινε πολύ λίγο παντρεμένη. Μα έκατσε, Φλωρίντα. Παιδιά ήταν και οι δύο παντρεύτηκαν και χωρίσανε μετά από 3 μήνες. Δεν το κάνουν. Όπως γνωρίστηκαν όλοι μαζί. Την Καλογρίδη με τη Λικουρέζου ή μετά. Ναι, ήταν πριν. Ωραία, δεν το κάνουν και ένα κείμενο για θέατρο, να ανεβάσουν την παράσταση, να το λοιπόν, καταλάβουν. Εμάς μας ενδιαφέρει που είναι ευτυχισμένοι.